Διαμοιρασμό του 25% των μετοχών που κατέχει το κράτος στο συνεργατισμό και την παραχώρηση των μετοχών στους πελάτες του συνεργατικού πιστωτικού τομέα, ανακοίνωσε εξερχόμενος του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε την ανάγκη για σταδιακό περιορισμό της συμμετοχής του κράτους στο συνεργατισμό και την ενδυνάμωση της ευελιξίας του οργανισμού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η διάθεση των μετοχών, είπε, θα είναι χωρίς αντίτιμο και η αποδοχή της προσφοράς θα επαφίεται στους δικαιούχους, δηλαδή τους καταθέτες και τους δανειολήπτες στον συνεργατικό πιστωτικό τομέα. Ο συνεργατισμός θα αρχίσει εντός του Ιουνίου την ενημέρωση των δανειοληπτών για την απόφαση να τους επιστραφούν χρήματα λόγω υπερχρεώσεων σε τόκους ύστερα από σχετική επισήμανση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Μιλώντας στο Τρίτο, ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης, είπε ότι οι επηρεαζόμενοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Επεσήμανε ωστόσο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Συνολικά θα επιστραφούν 111 εκατομμύρια σε 11.323 δανειολήπτες για δάνεια που αφορούν την περίοδο 2007-2011. Αυτό που μπορεί να γίνει, είπε ο κ. Χατζηγιάννης, είναι αφαίρεση από το υπόλοιπο του δανείου ή επιστροφή χρημάτων στις περιπτώσεις δανείων που έχουν εξοφληθεί. Οι περιπτώσεις αφορούν όλα τα συνεργατικά εκτός από δύο μεγάλα ιδρύματα.